αν δεν υπάρχει, όπως έλεγε ο Γκάντι, αρμονία σκέψης, λόγου και έργων, τότε φυσικά είμαι αφύσικος, γιατί δεν κάνω τη μέγιστη οικονομία στο να απολαύσω, την απρόβλεπτη ζωή που έχουμε γύρω μας. Έτσι, οπότε δεν είμαι βλάκας, ας πούμε, οπότε φυσικά ζω έτσι. Εννοείται ότι ό,τι σκέφτομαι λέω και κάνω. Η τέχνη, η ζωή είναι τέχνη καταστροφής, τόσο ιερή όσο και η τέχνη της δημιουργίας. Εάν δεν σκοτώσει τον παλιό σου εαυτό, δεν γεννιέται καινούργιος. Είναι ακριβώς αυτοί που παραπονιούνται. Τα παράπονα είναι ανήθικα. Κανείς δεν πρέπει να παραπονιέται. Αλλιώς άλλαξε τη ζωή σου. Αυτοί που παραπονιούνται ότι δεν παίρνουν, είναι αυτοί που δεν δίνουν. Γιατί δεν το έχουν μάθει, δεν είναι κακοί. Ακριβώς για τον εξής λόγο. Γιατί για να πάρεις, πρέπει από το σαλόνι σου να διώξεις ένα βαρύ σερβάν, ξέρω πώς τα λένε, να βάλεις ένα άλλο έπιπλο. Πώς θα πάρεις αν δεν δώσεις. Μια ένδειξη ότι πάει καλά η ζωή μας είναι να μην μοιάζει με τον γονιόν σου, γιατί είναι μια γενιά πίσω, ή να μην μοιάζει με τη ζωή των διπλανών σου. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Ο μόνος τρόπος για να μπορείς να ζήσεις λειτουργικά είναι να αφαιθείς στο κολύμπι το δικό σου. Ο πρώτος τρόπος είναι να θαυμάζεις τον εαυτό σου. Ο πρώτος τρόπος. Θαυμάζω τον εαυτό μου γιατί το υποστηρίξω. Το πρώτο καθήκον να θαυμάζεις τον εαυτό σου γιατί είσαι μια οντότητα, πρώτον ασήμαντη στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, αλλά και ταυτόχρονα μοναδική. Έτσι. Οπότε τι είναι το μοναδικό? Οποιοδήποτε μοναδικό είναι αξιοθαύμαστο. Είναι αξιοθαύμαστο οποιοδήποτε μοναδικό. Έτσι δεν είναι? Οπότε λοιπόν, θαυμάζουμε τον εαυτό μας. Οι άνθρωποι προσκολούνται στο φόβο ή στην επιθυμία. Αλλά τι είναι ο φόβος? Ο φόβος είναι η ανάμνηση μιας παρελθούσας οδύνης και η επιθυμία η ανάμνηση μιας παρελθούσας ειδονής. Οπότε λοιπόν, αντί να κολυμπήσουν στο ποτάμι της ροής, της ζωής που θα τους πάει σε μια απρόβλεπτη θάλασσα, πιάνονται από τις όχθες του φόβου ή της επιθυμίας, οπότε παρελθοντικές έννοιες, ξεχάνουν την ομορφιά που έχει το κολύμπι στο άγνωστο ποτάμι του τώρα. Αυτό όσον αφορά τη ροή. Πραγματικά η ροή του λόγου σου είναι εκπληκτική. Η ομορφιά είναι στην ψυχή αυτού που την βλέπει, επαναλαμβάνω, να είσαι καλά Ρενκίτα και να τη βλέπεις αυτήν την ομορφιά σε όλες τις οντότητες που είναι καθρέφτες του εαυτού σου, του οικουμενικού εαυτού σου. Φτούξε ελευθερία για όλους, επανέρχομαι. Θα υπάρξει ποτέ? Ευελπιστείς να υπάρξει ποτέ? Για μένα υπάρχει τώρα. Για σένα? Για μένα, άρα και για σένα. Δηλαδή, ο πραγματικός σου εαυτός είναι πραγματικά απέραντος, ελεύθερος και οικουμενικός. Απλά, δηλαδή, μόλις συνειδητοποιήσεις ότι να βγάλεις τους ρόλους που σου φοράνε όλοι. Δηλαδή, κάποιες φορές, ας πούμε, εντάξει, φορά τους όποτε θελήσεις, αλλά κάποιες φορές να ξέρεις ότι βάλε στην ντουλάπα σου όλα τα κουστούμια που σου έχουν φορέσει τα αλλεπάλληλα στροσίδια. Βγάλε όλα τα στροσίδια του κρεμμυδιού, όλες τις στρώσεις. Και αυτό το θεϊκό κενό είσαι εσύ. Το θεϊκό κενό, που το κενό λέμε στη φύση, το κενό είναι το πιο πηχτό. Εμπεριέχει μέσα όλες τις πιθανότητες, όλες τις δυνατότητες. Είναι εύκολο? Δεν ξέρω. Στη σημερινή πραγματικότητα, την ελληνική. Κοίταξε να δεις. Αν σου απαντήσω με ένα δυτικό τρόπο σκέψης, θα σου έλεγα ότι όχι. Αν σου απαντήσω με τον προτυπολογικό κινέζικο τρόπο σκέψης, θα σου έλεγα ότι είναι αληθινό, είναι εύκολο. Δηλαδή θεωρώ ότι η αυτοπραγμάτωση είναι θέμα στιγμής, αλλά η δυσκολία έγινε στην προετοιμασία της πορείας. Αυτή η προετοιμασία. Ήδη προετοιμάζεις. Όσοι μπορούν να το κάνουν, θεωρώ ότι το κάνουν. Αυτό είναι αληθές. Αλλά αυτή η προετοιμασία δεν έχει στάδια τα οποία, αν θέλεις, σε γκρεμίζουν, σε καταβαραθρώνουν. Ευτυχώς. Όχι με την έννοια της καταστροφής που μιλήσαμε πριν από λίγο. Ευτυχώς. Σε γκρεμίζουν και σε καταβαραθρώνουν από
από όλο αυτό το κοινωνικό γίγνεσθε. Δηλαδή στην ουσία είσαι μετέωρος, είσαι απόκληρος, είσαι μόνος. Γιατί δεν είναι κακό αυτό? Πώς και πώς, και πώς να απομονωθείς? Αν μπορείς να απομονωθείς, δηλαδή πες ότι δεν σε κάνει κανείς παρέα, ξέρεις. Δηλαδή τώρα παίρνεις ένα βιβλίο και λες Ηράκλειτος, Θαλής, Αναξίμανδρος. Μετά παίρνεις ένα βιβλίο ιστορίας, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ραφαλίδης, ας πούμε, Μαζάουερ, Χομπσμπαουμ. Παίρνεις ένα μυθιστόρημα, ξέρω εγώ, Το Λύκο της Στέπας του Χέρμαν Χέσε, Το Έγκλημα και τη Μωρήντο στο Γεύση. Παίρνεις ένα βιβλίο της ποιήσης, ας πούμε, του Πεσόα. Βλέπεις όλο τον κόσμο, ακούς μουσική και ακούς, ας πούμε, από African beat μέχρι Mississippi blues, μέχρι μογγόλικες φωνές, μέχρι ισπανικό ντουέντε. Βλέπεις, ακούς τα πουλιά. Πώς είναι εδώ αυτό το πουλί να σε αφήσει μόνο το φορέσμα των φίλων? Ζεις ένα ονειρό κόσμο, ο κόσμος είναι ονειρικός. Και είναι υπέροχος. Πώς, δηλαδή, ποια απομόνωση? Η κοινωνία εκβιάζει με την απομόνωση. Αν πεις την αλήθεια, σε περιμένει μοναξιά. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εκβιασμός που σου κάνει η κοινωνία. Έτσι, πρέπει να καταλάβουμε δηλαδή ότι η μοναδικότητά μας είναι σημαντική. Γιατί μόνο το μοναδικό σου εαυτό μπορεί να συνθέσει με κάποιο άλλο. Αν μιμηθείς, δεν μπορείς να συνθέσεις τίποτα. Είναι ημιτασιόν η ζωή, αν μιμήσεις.